ρήγμα στην οικογένεια του Ερντογάν όλο και βαθαίνει. Δεκτή έκανε ο Τούρκος πρόεδρος την παρέτηση του γαμπρού του από το Υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, λίγο πριν αποχωρήσει, ο Αλμπαϊράκ από το παλάτι πιάστηκε στα χέρια με τον νέο διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα της Τζουμχουριέτ. Τις εικόνες απείρου κάλους από τη συνάντηση του Αλμπαϊράκ με τον νέο κεντρικό τραπεζί, την Ατσία Γκμπάλ στο Αξαράι, μεταφέρει βουλευτής της Αξενέρ στο Twitter. Αυτή είναι μια κρατική κρίση, από σίγουρη πηγή. Ο Νατσία Ακμπάλ μιλά για την εξάντληση των αποθεματικών στο παλάτι. Στη συνέχεια καλείται ο γαμπρός και τίθεται η ίδια ερώτηση. Ο γαμπρός πηγαίνει στο παλάτι αγχωμένος. Ωστόσο δεν μπορεί να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Στην έξοδο συναντά τον Ακμπάλ και η αντιπαράθεση καταλήγει σε γροθιές. Για θεσμούς χωρίς αξιοπιστία κάνει λόγο γερμανικός τύπος που οδηγούν τη λίρα σε πτώση 30% εναντί του δολαρίου μέσα στο 2020. Όσους διοικητές και αν αντικαταστήσει ο Ερντογάν, ως σαν να ήταν Οθωμανοί Βεζίριδες, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Γιατί ακόμα και αν ηγείται της Κεντρικής Τράπεζας ένα ικανός στέλεχος όπως ο Ακμπάλ, θα πρέπει και εκείνος να συνυπογράφει αποφάσεις του Προέδρου για τα επιτόκια. Ο Ερντογάν έχει μετατρέψει το τουρκικό κράτος σε οικογενειακή επιχείρηση. Συγγενείς αναλαμβάνουν δουλειές και υψηλά πόστα, θέσεις κλειδιά σε κρατικούς θεσμούς στελεχώνονται από έμπιστα πρόσωπα. Ο Αλμπαϊράκ το 2004 παντρεύτηκε τη μεγάλη κόρη του Ερντογάν Έρσα. Το 2015 γίνεται Υπουργός Ενέργειας και το 2018 Οικονομικών. Την παρέτησή του έκανε δεκτή ο Τούρκος Πρόεδρος που διόρισε νέο Υπουργό Οικονομικών, τον Λουτφί Ελβάν.